ψήφισε υπέρ ενός σταθμού πυρηνικής ενέργειας. Αυτό έλεγε η γίγαντο αφίσα καθώς το Καζακστάν ψήφιζε στις 6 Οκτωβρίου σε ένα δημοψήφισμα για το αν θα εναγκαλιζόταν την ατομική ενέργεια. Η κυβέρνηση του Καζακστάν έκανε τα πάντα για να κερδίσει την ψήφο του ναι, παρά το γεγονός ότι η χώρα είχε μια τρομερά άσχημη ιστορία, καθώ η Σοβιετική Δοκίμαζαν στο έδαφο τη πυρηνικέ βόμβε. Οι αξιωματούχοι επιχειρηματολογούν πω δημιουργώντα ένα σταθμό ατομικής ενέργεια θα ήταν ζωτικό για να εξασφαλίσει την ενεργειακή ασφάλεια του Καζακστάν και να μειώσει την εξάρτηση στα ορυκτά καύσιμα και να μπορέσει να πετύχει Μηδέν εκπομπές ρήπων το 2060. Η πυρηνική ενέργεια, σημείωναν, είναι καθαρότερη από ότι ε, τα εργοστάσια που τροφοδοτούνται με το ε, καύσιμο ε, κάρβουνο και ότι Τώρα, 70% της ενέργειας στο Καζακστάν ε, είναι με καύσιμο κάρβουνο, αν και το Καζακστάν είναι η χώρα που παράγει το περισσότερο ουράνιο στον κόσμο.